Σε ειδήσει από τη διεθνή επικαιρότητα, πάμε στην αίθουσα Σύνταξη να συναντήσουμε την Ιουλία Βελισσαράτου και να ξεκινήσουμε, Ιουλία, από τα νεότερα για την υγεία του Βασιλιά Καρόλου, ο οποίο εισήχθη νωρίτερα σε κλινική για να υποβληθεί στο προγραμματισμένο χειρουργείο. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, στις 9.30, ο Βασιλιά Κάρολο εισήχθη στην κλινική του Λονδίνου, στην ίδια κλινική που νοσηλεύεται εδώ και περισσότερο από μία εβδομάδα η πριγκίπισσα Κέιτ, για την οποία δεν γνωρίζουμε μέχρι στιγμή ούτε την κατάσταση τη υγεία αλλά και σε ποια ακριβώ εγχείρηση υποβλήθηκε. Αντιθέτω, ο Κάρολο έσπασε δύο φορέ το πρωτόκολλο. Μία που αποκάλυψε ότι υπάρχει αποδιόγκωση προστάτη και θα υποβληθεί σήμερα σε επέμβαση. Μόνο τη μέρα δεν γνωρίζαμε, την αποκάλυψε τώρα. Και δεύτερη ότι συνοδεύτηκε από την Βασίλισσα Καμίλα, κάτι το οποίο δεν το έκανε ούτε η Βασίλισσα Ελισάβετ, ούτε ο Φίλιππος. Σε κάθε περίπτωση, από τη στιγμή που αποκαλύφθηκε από ποια ε, ασθένεια πάσχει, η Κρατική Εθνική Υπηρεσία Υγεία τη Βρετανία είπε ότι υπήρξε 1000% αύξηση στι επισκέψει στην ιστοσελίδα τη που παρέχει συμβουλέ για τη διεύρυνση του προστάτη από τότε που αποκαλύφθηκε η διάγνωσή του.